الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Όλη η δόξα ανήκει στον Αλλά και η ειρήνη και η ευλογία να συνοδεύει τον τελευταίο του προφήτη τον Μουχάμμεντ sallallahu alayhi wa sallam. Για άλλη μια φορά μας προλαβαίνει η επικαιρότητα και αναγκαζόμαστε ή μάλλον είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετηθούμε σαν Έλληνες μουσουλμάνοι κυρίως. Χαμός στο Σύνταγμα, χαμός στο κέντρο της Αθήνας. Και αυτό θα είναι κατά κάποιον τρόπο, και θα καταλάβετε γιατί λέω κατά κάποιον τρόπο, και το θέμα μας. Ζούμε σε μια εποχή και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, και όχι μόνο, το φαινόμενο αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, όπου οι πορείες, οι διαδηλώσεις, οι διαμαρτυρίες στο δρόμο είναι πλέον κάτι το συνηθισμένο. Είναι κάτι όπως λένε δημοκρατικό και το έχουν υψώσει σαν μια αρετή ή αξία. Και μέσα από αυτή υποτίθεται ότι ο λαός διεκδικεί τα δικαιώματά του, δήθεν δικαιώνεται και γενικά αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται σαν όπλο έναντι σε αυτόν που τον εξουσιάζει. Αυτό γίνεται κάθε φορά που μερικά άτομα νιώθουν αδικημένοι, έχουν αιτήματα ή δεν είναι ικανοποιημένοι από κάποιες συνθήκες και άλλα παρόμοια. Αυτές οι διαμαρτυρίες συχνά τις βρίσκουμε σε διάφορες έτσι κατηγορίες, σε τρεις κυρίως κατηγορίες. Έχουμε τις διαδηλώσεις με πανό, φωνάζοντας, απαιτώντας διάφορα πράγματα. Έχουμε τις καθιστικές διαμαρτυρίες μπροστά από συγκεκριμένα μέρη, όπως βουλή, πρεσβείες, και δεν φεύγουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους ή τουλάχιστον αν δεν υπάρχει μια δέσμευση ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για αυτούς. Επίσης έχουμε και τις απεργίες από διάφορα άτομα, από διάφορους κλάδους, όπου σταματούν να εργάζονται ή ακόμα έχουμε και μαθητές να κάνουν τις λεγόμενες καταλήψεις, που δεν πηγαίνουν στο σχολείο τους. Τώρα, τι σχέση έχουν οι προαναφερθέντες πορείες, διαμαρτυρίες, απεργίες, διαδηλώσεις με το ίδιο το Ισλάμ? Η απάντηση είναι απολύτως καμία. Απολύτως καμία σχέση δεν έχει το Ισλάμ με αυτές τις διεφθαρμένες πρακτικές. Και αυτό ακριβώς θα είναι το θέμα μας. Γιατί όμως το Ισλάμ δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις συνήθειες και πρακτικές? Και αυτό το λέω όσον αφορά για τους μουσουλμάνους, οι οποίοι δυστυχώς έχουν αντιγράφουν κάποιες συνήθειες άλλων. Πρώτον, δεν διδάσκονται από το Κοράνι, ούτε από την προφητική παράδοση, δηλαδή την Σούνα του προφήτη μας sallallahu alayhi wa sallam. Δεύτερον, το Ισλάμ έχει μια σαφώς ανώτερη πρόταση όταν θέλουμε να καλυτερέψουμε την κοινωνία μας και τα λάθη αυτών που μας κυβερνούν. Προτού τα δούμε, πάμε να δούμε τι λένε οι ουλεμά του Ισλάμ, οι λόγοι του Ισλάμ, για τις διαδηλώσεις, τις διαμαρτυρίες, τις πορείες κτλ. Διαβάζω από τον Σιέχ Ιμπνε Μπαζ: οι πορείες και οι διαδηλώσεις είναι βίαιες και επικίνδυνες για όσους τις χρησιμοποιούν. Περιέχουν μεγάλο κακό. Τα αποτελέσματα είναι το χάος, η έχθρα και το ξυλοφόρτωμα. Το να φωνάζουν και να μαζεύονται κάνοντας πορείες δεν έχει καμία σχέση με το πώς πρέπει πραγματικά να γίνουν τα πράγματα έτσι ώστε να έρθει η αλλαγή προς το καλύτερο ή η διόρθωση του λάθους. Ο σωστός τρόπος είναι γράφοντας ένα γράμμα, συμβουλεύοντας ή κάνοντας επίσκεψη στον υπεύθυνο. Ακόμα μπορούν να γίνουν συζητήσεις σε προσωπικό επίπεδο και δεν έρχεται η αλλαγή αν κάποιος βγει δημόσια σε βήμα λέγοντας «η κυβέρνηση κάνει αυτό» και αυτό ή για όλα αυτά είναι αυτή. Και αυτό το διαβάζουμε από το Αλφετέο Ασσαρία. Πάμε να δούμε τι λέει ο ίδιος ο προφήτης Μουχάμμεντ sallallahu alayhi wa sallam. Και το βρίσκουμε αυτό το χαντίθ στο Μπουχάρι 7054 και στο Μουσλιμ 1849. Διαβάζουμε τον προφήτη μας, ειρήνη και ευλογία σε αυτόν, να λέει: όταν κάποιος δει κάτι που δεν του αρέσει στον ηγέτη του, τότε πρέπει να κάνει υπομονή. Πρέπει να κάνει υπομονή. Διαβάζουμε επίσης και την συνένεση των λογίων στο Φατάουα Αλ-Ουλαμά Αλ-Μουζαχαράτ που λέει:
Οι διαδηλώσεις και πορείες συχνά καταλήγουν σε αιματοχυσία και σε καταστροφή ξένης περιουσίας. Αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται. Να δούμε ένα έτσι ιστορικό γεγονός. Κατά τη διάρκεια ενός ηγέτη που ονομαζόταν Αλ-Μαμούν, αρκετοί ολαμά του Ισλάμ δολοφονήθηκαν. Λόγοι του Ισλάμ, αρκετοί δολοφονήθηκαν. Και ο λόγος ήταν γιατί δεν καταδέχτηκαν τη διαταγή του που τους έβαζε να πούν ότι το Κοράνι είναι δημιούργημα. Το να λέμε ότι το Κοράνι είναι δημιούργημα είναι μια αιρετική δήλωση το λιγότερο. Και αυτός ο Αλ-Μαμούν λοιπόν σκότωσε πολλά άτομα και εξανάγκασε πολλά άτομα να πούν αυτήν την αιρετική δήλωση. Παρόλα αυτά όμως, ποτέ ο Ιμάμ Αχμαντ, ένας από τους κορυφαίους λόγιους της εποχής, και κανένας άλλος μεγάλος λόγιος του Ισλάμ δεν κατέβηκε ή οργάνωσε πορείες για δηλώσεις ή απεργίες σε τζαμιά και δρόμους. Ποτέ ακόμα δεν ακούσαμε ή διαβάσαμε στα μεγάλα κείμενα των λογίων να κουτσομπολεύουν και να διαδίδουν άσχημες φήμες για τα λάθη αυτού του κυβερνήτη ή να προκαλέσουν ακόμα έχθρα και κακία ανάμεσα σε αυτόν και τον λαό του. Και την ιστορία μπορείτε να τη διαβάσετε αναλυτικά από το βιβλίο Φατάου Αλ Ολαμά του Αμπντελμέλικ Ραμαντάνι, σελίδες 139 και 144. Τι έχουν καταφέρει αυτοί που κάνουν πορείες και διαδηλώσεις? Ποια είναι τα αποτελέσματά τους? Και ας πάρουμε για μια στιγμή αληθινά γεγονότα. Ας πούμε τις αραβικές πορείες και διαδηλώσεις που κατέληξαν σε εξεγέρσεις. Ήρθε καμία αλλαγή? Είδαμε εμείς καμία αλλαγή? Καμία απολύτως. Μόνο βία, αίμα και χάος βλέπαμε και συνεχώς αυτό αναμετέδιδαν τα κανάλια. Το ίδιο και στη Συρία. Χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας αυτής της διεφθαρμένης πρακτικής. Και κανείς δεν φαίνεται να καταλαβαίνει ότι τέτοιες κινήσεις και διαμαρτυρίες δεν έχουν κανένα όφελος, καμία ουσία, κυρίως κανένα αποτέλεσμα. Σε αυτό το σημείο, για να μην παρεξηγηθώ, να τονίσω ότι η αίσθηση ή το αίτημα αλλαγής που θέλει ο λαός όταν βλέπει λάθη σε αυτόν που τον κυβερνά δεν είναι καθόλου απαγορευμένο. Το αντίθετο μάλιστα, ένας συνειδητοποιημένος λαός ή μια συνειδητοποιημένη κοινωνία είναι το ζητούμενο. Αλλά τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι λανθασμένα. Και αυτό διότι το κακό που προκαλούν αυτές οι πορείες και διαμαρτυρίες είναι ασύγκριτα μεγάλο από το καλό που μπορεί να έχουν. Όπως είπαμε, μόνο βία, αίμα και θάνατοι προκύπτουν από αυτές τις πρακτικές και ιδέες. Ας μην πάμε μακριά όμως, να δούμε τι έγινε ή τι πρόκειται ακόμα να δουν τα μάτια μας στο Σύνταγμα. Εδώ, στη χώρα μας, στην Ελλάδα, κάθε μέρα το κέντρο είναι κλειστό, σχεδόν κάθε μέρα. Ο κίνδυνος για συγκρούσεις είναι ανοιχτός ανά πάσα στιγμή. Μόλις πριν 5 μέρες είχαμε ένα κέντρο κυριολεκτικά μέσα στην εμπόλεμη ζώνη. Και σε όλα αυτά προκύπτει ένα μεγάλο γιατί. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Και κάποιος θα πει για να αλλάξουν κάποια πράγματα, άλλος θα πει ότι θέλει να βρει το δίκιο του, άλλος θα πει γιατί δεν αντέχει άλλο. Κέρδισαν όμως όλοι αυτοί που έχουν παράπονα και κατεβαίνοντας σε πορείες, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες, κέρδισαν τίποτα? Όχι. Απολύτως τίποτα. Ένα παράδειγμα απλό. Την ώρα που φωνάζαν οι αγανακτισμένοι έξω, στη Βουλή περνάγαν τους νόμους που θέλανε να περάσουν και τους νόμους που ήταν ήδη προγραμματισμένοι για να περάσουν. Αυτό που κέρδισαν ήταν τα ακριβώς αντίθετα. Χτυπήματα, χημικά, δακρυγόνα. Άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί στο μετρό από χημικά. Στο Μοναστηράκι είχαμε κυριολεκτικά εισβολή σε μαγαζιά και έριχναν ανεξέλεγκτα δακρυγόνα. Μια χαοτική κατάσταση. Και όπως αναφέραμε πιο πριν, και πρέπει αυτό να το τονίσουμε για να το υπογραμμίσουμε, η αίσθηση ή το αίτημα αλλαγής που θέλει ο λαός όταν βλέπει λάθη σε αυτόν που τον κυβερνά δεν είναι καθόλου απαγορευμένο. Αλλά πώς μπορούμε να το κάνουμε σωστά? Και πάνω απ' όλα για τους μουσουλμάνους, πώς να το κάνουμε ισλαμικά σωστά? Πώς το Ισλάμ τώρα καλεί στη διόρθωση των πραγμάτων? Εντάξει, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και εδώ είναι που θα καταλήξουμε. Πώς το Ισλάμ, ποια είναι η γνώμη του Ισλάμ και πώς το Ισλάμ καλεί στη διόρθωση των πραγμάτων χωρίς πορείες, διαδηλώσεις, απεργίες κτλ.
Διαβάσαμε πιο πάνω από τη συνένεση των λογίων του Ισλάμ από το Αλφατέο Ασσαρία ότι το να φωνάζουμε, να μαζευόμαστε σε δρόμους, να κάνουμε πορείες, να κλείνουμε δρόμους δεν έχει καμία σχέση με το πώς πρέπει πραγματικά να γίνουν τα πράγματα για να έρθει η αλλαγή προς το καλύτερο ή να διορθωθεί το λάθος. Ο σωστός τρόπος είναι μια συμβουλή, μια επίσκεψη στον υπεύθυνο, συζητήσεις σε προσωπικό επίπεδο και άλλα διάφορα παρόμοια. Δεν έρχεται η αλλαγή αν κάποιος βγει δημόσια λέγοντας η κυβέρνηση φταίει για αυτό, η κυβέρνηση φταίει για το άλλο, για όλα φταίνε αυτοί. Τώρα ακούμε κάτι γνώριμο σε αυτά τα λόγια και στην φάτουα που παρέθεσα πιο πριν. Για όλα φταίνε αυτοί. Η κλασική ατάκα του λαού. Για όλα φταίει ο πολιτικός ή αυτός που μας κουμαντάρει τέλος πάντων. Και εμείς βεβαίως είμαστε τα θύματα. Αλήθεια είμαστε τα θύματα? Δυστυχώς και πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο, και αυτό πάντα μου έκανε εντύπωση, ο λαός πρέπει να είναι ο Άγιος. Ο λαός κατά κάποιον παράξενο τρόπο πρέπει να έχει πάντα δίκιο. Ο λαός πάντα πρέπει να είναι θύμα. Ο λαός το ένα, ο λαός το άλλο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λογικό σφάλμα από αυτήν την θεωρία ότι ο λαός έχει πάντα δίκιο όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα αλλαγής προς το καλύτερο για μια χώρα. Είναι προβληματικό αυτό το σκεπτικό. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει για μια φορά τουλάχιστον να κοιταχτούμε στους καθρέφτες, να δούμε εμείς πρώτα τι λάθη κάνουμε και πώς σκεπτόμαστε. Πώς είναι δυνατόν να ζητάμε αλλαγή όταν πρώτα δεν έχουμε φέρει την αλλαγή στις καρδιές μας, μετά στους εαυτούς μας, μετά αυτό να εξωτερικευτεί στα σπίτια μας, μέσα στις οικογένειές μας, μετά στις γειτονιές μας, μετά στις πόλεις μας και σιγά σιγά αυτό να απλωθεί σε όλη τη χώρα? Για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι αγανακτισμένοι? Τι ακριβώς ζητάνε? Ένα καλό μέλλον. Μια καλή δουλειά, όπως όλοι μας. Περισσότερες ευκαιρίες. Κυρίως να φύγει το μνημόνιο, αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Γενικά αυτοί οι νόμοι τέλος πάντων που πιέζουν τη χώρα και όλο αυτό το πολιτικό παρασκήνιο. Να έχουμε ηθική, να έχουμε δικαιοσύνη. Το θέμα όμως τώρα, αυτοί οι αγανακτισμένοι άραγε, όταν πάνε σπίτια τους, τηρούν αυτά για τα οποία φώναξαν? Μήπως έχουν κανένα συνάνθρωπό τους να είναι αυτός ο αγανακτισμένος με τη συμπεριφορά τους? Πρόσφεραν ευκαιρίες στους αδύνατους και στον πλησίον τους? Η συμπεριφορά με τους γονείς τους, οι γονείς με τα παιδιά τους, έχουν φροντίσει να μην έχουν στήσει οικογενειακά παρασκήνια όταν οι ίδιοι φωνάζουν για πολιτικά παρασκήνια? Φωνάζουν για ηθική και δικαιοσύνη όταν αυτοί είναι ανήθικοι και άδικοι με τους άλλους? Αυτές είναι ερωτήσεις. Αυτές είναι ερωτήσεις και δεν εναντιώνομαι σε κανέναν. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Όλοι ξέρουμε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί όλοι ξέρουμε κατά βάθος ότι εμείς δεν είμαστε και τόσο εντάξει σαν κοινωνία και συλλογικά σαν άτομα. Ο τρόπος σκέψης μας δεν είναι και τόσο εντάξει όπως θα θέλαμε ή όπως νομίζουμε ότι πρέπει να είναι. Ένας κακός λοιπόν πολιτικός και μελλοντικά πρωθυπουργός είναι πάρα πολύ λογικό να προκύψει από μια τέτοια προβληματική κοινωνία. Η κυβέρνηση είναι καθρέφτης του λαού και ο λαός είναι καθρέφτης της κυβέρνησης. Και αυτό δεν είναι μια φιλοσοφία του Ισλάμ. Δεν είναι μια φιλοσοφία, είναι κοινή λογική. Όταν η κοινωνία δεν είναι εντάξει, όταν ο λαός δεν έχει αλλάξει, λογικά θα βγει και ένας προβληματικός κουμανταδόρος. Η σκέψη ότι για όλα αυτά είναι αυτή και εμείς είμαστε τα θύματα είναι τόσο φανταστική σκέψη και είναι πολύ λογικό γιατί έχουμε στασιμότητα σε διάφορα σημεία της ζωής μας. Αν θέλουμε διαμαρτυρίες και πορείες, τότε καλύτερα να ξεκινήσουμε με τους ίδιους μας τους εαυτούς. Ας δούμε πρώτα την καρδιά μας και αν καταφέρουμε να τελειώσουμε κάνοντας μια σωστή, με συνείδηση αναθεώρηση, τότε ας δούμε λίγο το σπιτικό μας, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, μετά να ρίξουμε μια ματιά στις γειτονιές μας, στον γείτονά μας που ξεχνάμε τα δικαιώματά του και να σκεπτόμαστε συνεχώς αυτή την ερώτηση και με αυτή να πορευόμαστε. Κάνουμε σε εμάς και στον συνάνθρωπο αυτά για τα οποία φωνάζουμε και απαιτούμε από την κυβέρνηση? Φωνάζουμε για δικαιοσύνη, είμαστε δίκαιοι εμείς πρώτα? Φωνάζουμε για ηθική, είμαστε εμείς ηθικοί πρώτα?
ναι στην επανάσταση. Και ελπίζω κανένας να μην παρεξήγησε αυτό το κομμάτι. Ναι στην επανάσταση. Ναι στη διαμαρτυρία. Ναι στην πορεία. Αλλά όλα αυτά είναι εντελώς διαφορετικά από ό,τι νομίζουμε. Είναι πορεία στην καρδιά μας, διαμαρτυρία στις καρδιές μας, στους εαυτούς μας, στους γύρω μας. Επανάσταση της καρδιάς, με άλλα λόγια. Του λαού του ίδιου. Γιατί όταν αλλάξει ο λαός, τότε αναγκαστικά θα αλλάξει και αυτός που κυβερνά το λαό. Και αν δεν αλλάξει, τότε είναι θέμα χρόνου να φύγει και να έρθει ο άλλος, ο οποίος θα έχει βγει από μια κοινωνία και ένα σύνολο ανθρώπων με ηθικές αρχές, αξίες και αρετές. Αυτό είναι επανάσταση. Αυτό είναι εξέγερση. Όχι με βία. Όχι με βία, αλλά με έργα που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στον σωστό, όχι μόνο κυβερνήτη σωστό, αλλά στον ηγέτη, σε έναν αληθινό ηγέτη. Και όλα αυτά έχουν ένα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο συνδετικό κρίκο, που αν δεν υπάρχει, τότε δεν υπάρχει και ουσία για αυτά που σας ανέφερα. Τραβήξτε ένα μεγάλο χ, αν δεν υπάρχει αυτός ο κρίκος. Και ο κρίκος αυτός είναι ο Θεός, ο Δημιουργός. Του έχουμε δώσει τα δικαιώματα που το αναλογούν. Κρίνουμε και παίρνουμε αποφάσεις έτσι όπως μας έχει πει να κάνουμε. Αυτό είναι από μόνο του ένα μεγάλο θέμα και θα το αφήσω για μια μετέπειτα ομιλία, γιατί βεβαίως καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και αυτοί που δεν πιστεύουν στο Θεό και η συζήτηση είναι πιο μεγάλη. Και κλείνω με αυτά τα λόγια και ευχαριστώ πολύ που ακούσατε.